Εσύ πήρες στρατό? Πήγαν, ναι. Και πώς νιώθετε που τώρα είναι να πάμε κι όλοι... Καλύτερα, εντάξει, και σκέφτεται κάνουμε παραπάνω εμείς. Εμένα η παιδιά μου, τα δύο παιδιά στρατιώτες. Εσείς έκαναν στρατό στην Ελλάδα? Όχι, εγώ έκανα στη Ρωσία, έκανα στρατό. Σοβιετική Ρωσία. Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο. Υπερβολικά δύσκολο ή δύσκολο. Καμία σχέση με αυτό το στρατό που έχει τώρα. Αν τα γενικά νομίζετε... Γενικά εγκαλά. Εγκαλά γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά δύο χρόνια για έναν νέο. Είναι, και είναι πιστεύω κάτι χαμένο για μένα. Ένα μου πεις εγκατεχόμενη πατρίδα. Αλλά που τη μια τα κατεχόμενα είναι ανοιχτά και μένω φκένουμε. Και από την άλλη είναι, προσέχουμε τα σύνορα. Ποια σύνορα. Εγκαλάζει να γίνει. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που τώρα ας πούμε, προσπαθούν να λύσουν το Κυπριακό και τα σύνορα ανοιχτά, είναι και λόγο να κάνουμε και χρόνια. Και δεκαετίες δεν πρέπει να είναι πολύ, ας πούμε. Θα πρέπει ίσως να το καταστούν εντελώς. Όχι, πιστεύω κάνει τους και καλώνεις ο στρατός. Γιατί που την μια να κάνει τους να γίνονται πιο πειθαρχημένοι, αλλά δύο χρόνια είναι πολλά. Μπορεί να επηρεαστεί καθόλου η άμυνα μας, ας πούμε. Όχι, γιατί όπως ήταν πριν και τώρα τα ίδια είναι, δεν έχει καμία διαφορά. Έτσι ακριβώς δεν μου ξέρω που κόψαν τα κοντίκια ένα μήνα, οπότε... Τώρα λέμε να έχουμε επαγγελματικό στρατό. Τώρα δεν ξέρω, νομίζετε ότι έχουμε τα λεφτά για έτσι... Κοιτάξτε, επαγγελματικό στρατό είναι ωραίος, αλλά εντελώς επαγγελματικό όχι. Να έχει μέσα σου με το 1-30% είναι καλά. Το 1-30%, όπως μέσα σε άλλες χώρες. Σίγουρα είναι καλύτερα. Αλλά ποιος να πληρώσει τι να μπορούμε να πληρώνουμε τους μόνιμους. Ακριβώς. Αφού έχουμε οικονομική κρίση, ποιος θα πληρώνει. Mm-hmm.